Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσαν οι δηλώσεις της Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας, Liz Truss, ότι προτίθεται να ζητήσει από την Τουρκία να δεχτεί ετούντες άσυλο κατά το πρότυπο της συμφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Ρουάντα. Η Τουρκία προειδοποίησε ότι δεν θα μετατραπεί σε προσφυγική δομή ή συνοριοφύλακα για κανένα κράτος. Ήδη φιλοξενεί το μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 3,7 εκατομμυρίων Σύρων. Ελπίζουμε αυτοί οι ισχυρισμοί που αποδίδονται στην κυρία Truss να είναι αβάσιμοι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν τίθεται κανένα θέμα για το έθνος μας που φιλοξενεί το μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων τα τελευταία 8 χρόνια να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος μετά το αίτημα μιας τρίτης χώρας και επιπλέον να συνδράμει σε μια προσέγγιση που δεν συνάδει με τους διεθνείς κανόνες για το δικαίωμα ασύλου, τόνισε ο Τανζού Μπιλγκής. Η ομάδα εκστρατείας της Truss αρνήθηκε ότι είχε καταρτήσει επίσημο σχέδιο για τη μεταφορά προσφύγων στην Τουρκία και σε άλλες τρίτες χώρες, αλλά ο εκπρόσωπός της παραδέχτηκε ότι παρουσίασε την ιδέα με τον συντηρητικό κοινοβουλευτικό υποστηρικτή Christopher Chop και ότι η Liz υποστηρίζει την πολιτική της Ρουάντα και υποστηρίζει την επέκτασή της σε άλλες χώρες. Η καταδίκη και η άρνηση της πρότασης από την Τουρκία έρχεται σε μια στιγμή που το αντιπροσφυγικό και αντιμεταναστευτικό αίσθημα έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινωνίας την τελευταία δεκαετία, καθώς η χώρα ήταν το κύριο σημείο εστίασης για τους Σύρους και άλλους που καταφεύγουν στην Ευρώπη. Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί την υποδοχή των προσφύγων και διαβεβαίωσε ότι η επιστροφή τους θα είναι θελοντική και όχι αναγκαστική, αλλά αυτή η πολιτική τον έχει καταστήσει στόχο περαιτέρω πίεσης για να αναζητήσει λύσεις για την παρουσία των εκατομμυρίων που παραμένουν ακόμη στην χώρα. Στις εκλογές του επόμενου έτους, ο Ερντογάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη δημοτικότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προσφέρουν την επαόριστον απέλαση όλων των προσφύγων εάν έρθουν στην εξουσία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.